One, two, three, four. Καλώς ορίσατε στο πρώτο Zizanio News, Quarantine Edition. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον αναπληρωτή καλλιτεχνικό διευθυντή του Διεθνούς Κινηματογραφικού Φεστιβάλ Ολυμπίας για παιδιά και νέους, κύριο Παντελή Παντελόγλου. Καλησπέρα σας. Γεια χαρά. Κύριε Παντελή, ξεκινώντας, θα ήθελα να μας δώσετε μια συνοπτική περιγραφή των ψηφιακών δράσεων που προσφέρει το Φεστιβάλ Ολυμπίας σε συνδυασμό με τον Νεανικό Πλάνο για αυτές τις μέρες που είμαστε στο σπίτι. Ναι. Να πούμε καταρχάς ότι το φεστιβάλ είναι μια διαδικασία που είναι, ας πούμε, μια φυσική διαδικασία. Έχει σωματική επαφή, έχει αίθουσα, έχει εργαστήρια κανονικά, έχει πράγματα επομένως τα οποία χρειάζεται να είμαστε κοντά. Είμαστε ακριβώς το αντίθετο βασικά από αυτό που συμβαίνει υποχρεωτικά αυτές τις ημέρες λόγω του κορονοϊού. Εμείς δεν μπορούσαμε να πούμε όμως ότι θα σταματήσουμε να λειτουργούμε και δεν θα κάνουμε τίποτα αυτές τις ημέρες. Οπότε και αποφασίσαμε να κάνουμε μερικά πράγματα τα οποία ας πούμε κρατάνε το πνεύμα του φεστιβάλ ενώ δεν έχουν δυνατότητα να γίνουν από κοντά. Και ταυτοχρόνως μας δίνουν και μια δυνατότητα να ανοίξουμε κάποια πράγματα σε κάποιους ανθρώπους που πιθανότητα δεν τα είχαν διαθέσιμα μέχρι σήμερα. Κάναμε λοιπόν τρεις ενότητες δραστηριοτήτων. Η μία δραστηριότητα αφορούσε, ας πούμε, το μεγάλο κοινό και το οποίο είναι οι προβολές, αυτό που ονομάσαμε IF Online Cinema, που είναι προβολές ταινιών για παιδιά και νέους που γίνονται μέσω της σελίδας του φεστιβάλ στο Facebook. Χρησιμοποιούμε δηλαδή την ταινιοθήκη του Νεανικού Πλάνου. Το Νεανικό Πλάνο εδώ και πάρα πολλά χρόνια συγκεντρώνει ταινίες που έχουν παίξει στο φεστιβάλ με επιτυχία και αυτές οι ταινίες διοχετεύονται μετά σε σχολικό συνήθως περιβάλλον, σε εκπαιδευτικούς, σε σχολεία, σε κινηματογράφους όμως κανονικά. Πήραμε λοιπόν τώρα αυτές τις ταινίες και κάθε μέρα προβάλλουμε μια ταινία το πρωί στις 11 και την ίδια ταινία το απόγευμα στις 6 μέσω της σελίδας του φεστιβάλ. Αυτό είναι έτσι με μια διάθεση να φτιάξουμε μια παρέα κάποια συγκεκριμένη ώρα από κάποιοι άνθρωποι που κάθονται και παρακολουθούν μαζί μια ταινία. Αυτό σημαίνει χοντρικά ότι έχουμε κάθε μέρα περίπου ένα γεμάτο σινεμά. Ωραίο είναι αυτό. Έχει κρατήσει εδώ και 45 μέρες περίπου για την ώρα. Το δεύτερο πράγμα που κάναμε είχε να κάνει με την προσπάθεια να παρέμβουμε στο σχολικό χώρο. Εμείς εκείνο που κάνουμε κανονικά είναι ότι στη διάρκεια της χρονιάς, πέρα δηλαδή από την εβδομάδα που γνωρίζουμε του φεστιβάλ, είναι μια σειρά από δραστηριότητες σε συνεργασία με σχολεία. Έτσι λοιπόν απευθυνθήκαμε σε εκπαιδευτικούς, με ένα πρόγραμμα που το ονομάσαμε, η αλήθεια είναι κάπως πρόχειρα, ψυχαγωγία και κινηματογραφική εκπαίδευση, όπου διαθέτουμε κάποιες πάλι από τις ταινίες του Νεανικού Πλάνου που έχουν περάσει δηλαδή από το φεστιβάλ, ταινίες αγαπημένες μας, ας πούμε, σε εκπαιδευτικούς, οι οποίοι οργανώνουν ομάδες, και αφενός ομάδες παιδιών δηλαδή, και αφενός βλέπουν τις ταινίες, αφετέρου χρησιμοποιούν το εκπαιδευτικό υλικό που έχουμε αναπτύξει για αυτές τις ταινίες, και αυτό επίσης είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα καινούργια φάση, ας πούμε, του εγχειρήματος του δικού μας, με την έννοια ότι αυτή τη στιγμή το κάνουμε αυτό για πάρα πολύ, για εκατοντάδες, θα έλεγα, εκπαιδευτικούς σε όλη την Ελλάδα. Πράγμα που δεν γινόταν με αυτόν τον τρόπο μέχρι σήμερα. Το τρίτο πράγμα που ταιριάζει, ας πούμε, με τη λογική του φεστιβάλ είναι αυτό που γίνεται κανονικά στα εργαστήρια, ας πούμε, του φεστιβάλ. Δηλαδή η φυσική δραστηριότητα των παιδιών, η ενεργοποίηση, ας πούμε, του καθενός στο να κάνει πράγματα. Αυτό κάναμε λοιπόν ένα τρίτο πλαίσιο, ας πούμε, το οποίο το ονομάσαμε το παιδί με την κάμερα. Και στο οποίο παιδί με την κάμερα δίνουμε οδηγίες γύρω από το πώς μπορεί κανείς, παρά τον περιορισμό στο σπίτι, να φτιάξει ταινίες. Και εκεί πέρα μέσα υπάρχει ένα πολύ ωραίο project το οποίο μπορείτε να δείτε και νομίζω πολύ εύκολα να κάνετε και ταινίες γύρω από το πώς μπορεί να κάνει κανείς ταινία με ένα μονοπλάνο, με τη βοήθεια, με εξαιρετικές οδηγίες, ένα πολύ ωραίο βίντεο που έχει φτιάξει η Άρθεμης Αναστασιάδου. Επίσης, ο αγαπημένος Κώστας ο Κατράκης κάνει online animation αυτές τις μέρες. Με μια μικρή, είναι η αλήθεια, ομάδα παιδιών, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε ταυτόχρονα για πάρα πολύ κόσμο. Οπότε παίζουμε σε διάφορα επίπεδα. Κάποια πράγματα είναι για πιο πολλούς, κάποια πράγματα είναι για πιο λίγους, δυστυχώς. Και αυτές είναι οι τρεις ενότητες. Δηλαδή, ταινίες για όλους, εργαστήρια για όσους μπορούν, κίνητρο για δημιουργία για κάποιους άλλους. και σχολικές αίθουσες. Ξεκινήσαμε, μπορούμε να πούμε ότι εμείς δηλαδή δώσαμε αυτή τη δυνατότητα πριν καταφέρουν τα σχολεία επισήμως να μπουν στη διαδικασία της τηλεκπαίδευσης. Από την πρώτη εβδομάδα δηλαδή των περιοριστικών μέτρων. Αυτά κάνουμε τώρα. Πολύ ωραία. Συνεπώς, υπάρχει ανταπόκριση από τον νεανικό κόσμο σε αυτές τις διαδικτυακές δράσεις και κυρίως αυτές που αφορούν την κινητοποίησή τους για τη δημιουργία μιας ταινίας από το σπίτι. Η αλήθεια είναι ότι αυτό ακόμα δεν έχουμε δει τους καρπούς του σε μεγάλη κλίμακα. Θεωρώ ότι αυτό είναι το πιο δύσκολο σημείο ίσως. Είναι το πιο δύσκολο σημείο γιατί υπάρχει ένα κενό, ας πούμε, το οποίο προσπαθούμε και εμείς να καλύψουμε. Είναι το πού βρίσκουμε ακριβώς τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται. Εκεί πέρα μπορεί να εντοπίζουμε και κάποια ασφάλματα δικά μας, ας πούμε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, π.χ., έχουμε πολύ εντονότερη παρουσία στα social media, στο Facebook, που ταυτοχρόνως όμως γνωρίζουμε ότι τα παιδιά δεν είναι τόσο πολύ στο Facebook όσο είναι σε άλλα μέσα. Προσπαθούμε να διευρύνουμε την παρουσία μας και αλλού. Και η αλήθεια είναι ότι όσο ζει κανείς μαθαίνει, οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι τα έχουμε όλα λυμμένα. Θεωρώ πάντως ότι αν δώσουμε λίγο χρόνο, γιατί αυτό ξεκίνησε μόλις πριν από 4-5 μέρες, ίσως αν το συζητούσαμε την επόμενη εβδομάδα να μπορούσαμε να πούμε πιο συγκεκριμένα στοιχεία. Έχουμε καλό feedback όμως και από το τι συνέβη στα σχολεία, με το ψυχαγωγία και με την ατομική εκπαίδευση, και το καθημερινό feedback των προβολών που γίνονται στο Facebook Live. Οι προβολές αυτές προβλέπεται να συνεχιστούν, ας πούμε, και για ακόμα περισσότερες μέρες. Έχουμε ξεκινήσει από τα μέσα από το τρίτο δεκαήμερο δηλαδή του Μαρτίου και έχουμε φτάσει μέχρι σήμερα περίπου στις 45 ταινίες. Mm-hmm. Να ξέρετε ότι αυτό δεν είναι εύκολο. Mm-hmm. Καταρχάς, γιατί για να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις ταινίες, επειδή ο τρόπος με τον οποίο τις χρησιμοποιούμε τώρα είναι διαφορετικός από τον κανονικό μας τρόπο, πρέπει να πάρουμε ειδικές άδειες από τους παραγωγούς των ταινιών για να μπορέσουμε να τις προβάλλουμε μέσω του Facebook Live. Αυτό σε κάποιες περιπτώσεις σημαίνει και χρήματα που πρέπει να πληρώσουμε και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις σημαίνει σίγουρα μια διαδικασία συνεννοήσεων. Εμείς θα θέλαμε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε μέχρι τη λήξη των περιοριστικών μέτρων. Αυτό έχουμε ανακοινώσει, ότι οι ταινίες θα συνεχιστούν μέχρι τη λήξη των περιοριστικών μέτρων. Δεν μπορώ να σας πω όμως ακριβώς πόσες θα είναι. Και το άλλο που προφανώς δεν είναι σαφές είναι πότε λήγουν τα περιοριστικά μέτρα. Εάν πούμε δηλαδή πότε θα ήταν μια ημερομηνία η 11η Μαΐου που ανοίγουν οι τρίτη Λυκείου, είναι μια άλλη ημερομηνία η 18 Μαΐου που ανοίγει η δευτεροβάθμια εκπαίδευση, είναι μια άλλη ημερομηνία η 1η Ιουνίου που ίσως ανοίγει η πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Τώρα αυτό μας προβληματίζει και εμάς. Γενικά θέλουμε να το κρατήσουμε όσο γίνεται περισσότερο. Απλά δεν είναι μια μόνιμη λύση αυτό. Είναι μια έκτακτη λύση, η οποία αντιστοιχεί στο έκτακτο των συνθήκων που υπάρχουν σήμερα. Και κάτι τελευταίο. Ποια είναι τα σχέδια για την πραγματοποίηση του Φεστιβάλ Ολυμπίας τον επερχόμενο Δεκέμβριο? Η πανδημία θα επηρεάσει τη λειτουργία του? Όλος ο κινηματογραφικός κόσμος αυτή τη στιγμή έχει επηρεαστεί από την πανδημία. Αφενός, αυτό δεν αφορά μόνο τα φεστιβάλ. Δηλαδή, ό,τι φεστιβάλ ήταν να γίνει αυτό το διάστημα, τα περισσότερα αναβληθήκανε, ματαιώθηκαν, δεν ξέρουμε αν θα γίνουν κλπ. Στην Ελλάδα είχαμε ένα τέτοιο, το πρώτο δηλαδή, μάλιστα ήταν και το πρώτο στην Ευρώπη δηλαδή, που αναγκάστηκε να πει ότι δεν θα γίνει, το Φεστιβάλ του Κιμαντέρ Θεσσαλονίκης, το οποίο είναι ένα εξαιρετικό φεστιβάλ κατά τα άλλα. Δεν μπόρεσε όμως να γίνει στις ημερομηνίες του Μαρτίου που ήταν να γίνει. Αντίστοιχα, πολύ μεγάλα φεστιβάλ έχουν αντιμετωπίσει ανάλογα προβλήματα. Αυτή τη στιγμή, ό,τι είναι προγραμματισμένο μέχρι το τέλος του Αυγούστου και αρχές του Σεπτεμβρίου, λίγο πολύ δεν θα γίνει ακριβώς με φυσική μορφή ή δεν θα γίνει και καθόλου. Τώρα, όλα τα φεστιβάλ κοιτάνε να δουν πώς θα καταφέρουν να καλύψουν το κενό της φυσικής επαφής, εφόσον αυτό υπάρξει, με μια υβριδική, ας πούμε, μορφή. Δηλαδή, ένα ψηφιακό κομμάτι και ένα φυσικό κομμάτι όπου αυτό είναι εφικτό. Αλλά για παράδειγμα, όταν έχεις το Φεστιβάλ Βενετίας που γίνεται το Σεπτέμβριο και γίνεται στη Βενετία, όπου ήταν ας πούμε, η καρδιά του προβλήματος του κορονοϊού στην Ιταλία, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πεις ότι θα γίνει. Yeah. Επίσης, υπάρχουν φεστιβάλ τα οποία είναι αλλού. Ας πούμε, το Μόντρεαλ δεν θα γίνει. Θα γίνει δηλαδή μόνο online. Οι Κάνες, τεράστιο φεστιβάλ και τεράστιο εμπορικό κομμάτι του κινηματογράφου, δεν γίνονται. Ό,τι είναι λοιπόν μέχρι το Σεπτέμβριο πάει κάπως έτσι. Τώρα, εμείς ευελπιστούμε ότι φτάνοντας το Δεκέμβρη δεν θα έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Μη δυνατότητας δηλαδή για φυσική επαφή. Επειδή όμως με την ελπίδα δεν γίνονται σχέδια, κοιτάμε τις εναλλακτικές μας. Δηλαδή θα θέλαμε να έχουμε όταν φτάσουμε πιο κοντά στο Δεκέμβριο και ανάλογα με το ποια θα είναι και η εξέλιξη της πανδημίας, αν θα υπάρχει δεύτερο κύμα, αν δεν θα υπάρχει, να έχουμε και κάποια εναλλακτική. Ένας από τους λόγους που καλλιεργούμε αυτά που καλλιεργούμε αυτή τη στιγμή είναι γιατί είναι αυτά. Αυτά μπορούν να αποτελέσουν εναλλακτικές μεθόδους σε περίπτωση που δεν μπορούμε να κάνουμε φυσικό φεστιβάλ. Εμάς όμως η καρδιά μας είναι στα φυσικά φεστιβάλ. Και αυτό ισχύει για όλους τους ανθρώπους που εμπλέκονται στον κινηματογράφο. Να πω επίσης ότι υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι το οποίο δεν του δίνουμε ιδιαίτερη σημασία ως θεατές. Και η παραγωγή του κινηματογράφου έχει σταματήσει αυτή τη στιγμή. Δεν γίνονται γυρίσματα. Ναι. Έτσι, άρα, επομένως, θα υπάρχει μπροστά μας μία τρύπα στην πούμε και στην παραγωγή, η οποία μπορεί να είναι 6 μήνες, μπορεί να είναι 9 μήνες, μπορεί να είναι ένας χρόνος. Αυτό θα έχει συνέπειες προφανώς στο φεστιβάλικό κόσμο και εμείς, επειδή είμαστε ένα φεστιβάλ που παίζει έτοιμες ταινίες, που έχουν γίνει λίγο νωρίτερα δηλαδή, προφανώς θα έχουμε και εμείς κάποιον αντίκτυπο. Δεν νομίζω όμως ότι έχουμε κάποιον ειδικό αντίκτυπο εμείς, μεγαλύτερο από ό,τι έχει όλος ο κινηματογραφικός κόσμος. Και είναι πολύ σημαντικό ότι αυτή τη στιγμή όλο ο καλλιτεχνικός χώρος βρίσκεται σε μια. Επειδή δεν το θεωρούμε πολύ και πρώτη ανάγκη την τέχνη, αντιμετωπίζουν περισσότερα προβλήματα μερικές φορές οι καλλιτέχνες από τους υπόλοιπους. Και είμαστε σε ένα τέτοιο σημείο το οποίο πρέπει να το έχουμε στο νου μας. Ότι όπως τώρα το καλοκαίρι, ξέρω εγώ, όλοι οι μουσικοί, όσοι θα παίζαν θέατρο, δεν θα μπορούν να παίξουν. Έτσι. Και αυτό κάτι σημαίνει για τα έσοδά τους, κάτι σημαίνει για την ζωή τους, για τα προβλήματα της άμεσης επιβίωσης κλπ. Εμείς είμαστε πιο τυχεροί από αυτό, αλλά έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά και τα αυτιά μας ανοιχτά για να παρακολουθούμε τι γίνεται στον κόσμο. Πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν θα θέλατε να προσθέσετε εσείς κάτι άλλο. Εγώ νομίζω ότι αυτά που ήθελα να πω τα είπα. Εσύ, αν έχεις κάποια ερώτηση άλλη. Όχι. Αυτά ήθελα να σας ρωτήσω. Εσείς πώς το βιώνετε το θέμα εκεί. Καλά είμαστε. Εμείς μάλιστα κάνουμε και τα γυρισματάκια μας. Γιατί και εμείς, σαν Zizanio News, στην Συντακτική Επιτροπή, κάνουμε ένα ταινιάκι για όλο αυτό λίγο για την καραντίνα για τον κορονοϊό. Επομένως, έχει λειτουργήσει ευεργετικά σε αυτό το κομμάτι. Υπήρξε μια κινητοποίηση, να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Κατά τα άλλα, βέβαια, εδώ που στον Πύργο, πιο επαρχιά, δεν είναι τόσο έντονο, θεωρώ, το πρόβλημα. Δεν ήταν και τόσο πολύ έντονο το πρόβλημα. Εντάξει, μπορούσε να κυκλοφορήσει ο κόσμος πιο ελεύθερα για περπάτημα και δεν υπήρξε τόσο μεγάλο θέμα. Είναι το ότι βοήθησε πολύ το ότι δεν είχαμε νέα κρούσματα. Τον τελευταίο μήνα, δηλαδή, εμείς εδώ δεν είχαμε καθόλου. Ναι. Ήταν μόνο στην έναρξη που ήταν λίγο. Ναι, που λέμε τώρα. Γίναμε πανελλήνια υπόθεση και μετά. Εντάξει. Ωραία. Τέλεια, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, Μαρακή. Γεια σας.